πριν ξεκινήσουμε, μία παρατήρηση σχετικά με την πανδημία και εν ώψη της εφαρμογής και των νέων μέτρων από το Σάββατο. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει όντως μία σημαντική έξαρση κρουσμάτων, η οποία είναι πρωτίστως έξαρση περιστατικών μεταξύ ανεμβολίαστων. Υπάρχει μία μεγάλη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη της πραγματικότητας, ότι μόνο τις τελευταίες τρεις μέρες κλείστηκαν πάνω από 60.000 νέα ραντεβού για πρώτους εμβολιασμούς και η ροή για την τρίτη αναμνηστική δόση είναι σταθερή, 30.000 περίπου ραντεβού την ημέρα. Θυμίζω ότι πέρυσι το Δεκέμβριο, σε μία μέτρηση η οποία είχε γίνει, μόλις το 33% των ενηλίκων μας έλεγαν ότι θα εμβολιαστούν σίγουρα, ενώ 11 μήνες μετά είναι εμβολιασμένο το 73% των ενηλίκων Ελλήνων. Το αναφέρω γιατί απέναντι στο φόβο και στην εύκολη κριτική υπάρχει και η άλλη Ελλάδα, η οποία ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της λογικής, ανταποκρίνεται στην πολιτική της πειθούς και διαψεύδει τους αρνητές της αλήθειας, όσο και τους αρνητές της συστράτευσης απέναντι σε μια εθνική πρόκληση. Το μήνυμα λοιπόν σε αυτούς που ποντάρουν σε τεχνητούς διχασμούς παραμένει ένα. Εμβολιαζόμαστε, ενωνόμαστε, παίρνουμε τις ζωές μας πίσω και προχωράμε. Έρχομαι τώρα στην ατζέντα της σημερινής τακτικής μας συνεδρίασης, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως πράσινη, καθώς στο επίκεντρό της βρίσκονται 4 τολμηρές μεταρρυθμίσεις που αφορούν το περιβάλλον, τον ενεργειακό προσανατολισμό της χώρας προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρώτα και πάνω απ' όλα, ο κλιματικός νόμος, τον οποίο για πρώτη φορά αποκτά η χώρα. Το νέο πλαίσιο παραγωγής και αποθήκευσης ρεύματος από καθαρές πηγές με έμφαση στα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Τρίτον, ο μετασχηματισμός της διαχειριστικής αρχής υδροανθράκων και βεβαίως το Εθνικό Σχέδιο Κυκλικής Οικονομίας για την τετραετία 2021-2025. Μιλάμε συνεπώς για ένα πολυεπίπεδο, ένα συνεκτικό πρόγραμμα που οδηγεί με στόχους και με χρονοδιαγράμματα την Ελλάδα στη νέα εποχή, σε μία ανάπτυξη η οποία από τη μία θα προσφέρει καθαρή και φτηνή ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα θα προσφέρει και πολλές καλές νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες. Είναι μια αναγκαία επιλογή εν μέσω της κλιματικής κρίσης, αλλά είναι μια επιλογή συνώνυμη και με την πρόοδο του τόπου και την ευημερία της κοινωνίας. Το νέο πλαίσιο υπηρετεί προφανώς τις δεσμεύσεις της χώρας μας, τις οποίες είχα την ευκαιρία να επαναλάβω και τη Δευτέρα στη Σύνοδο του ΟΗΕ στην Ευρώπη. Η Ελλάδα παραμένει η ευρωπαϊκή πρωταγωνίστρια στην γρήγορη απεξάρτηση από το ρυπογόνο λιγνίτη. Θυμίζω ότι το αργότερο στο 23 θα έχουν κλείσει όλες οι παλιές ρυπογόνες μονάδες της ΔΕΗ και ως το 2028 θα έχουμε πλήρως το αργότερο, μπορεί να ήρθε και νωρίτερα αυτή η ημερομηνία, θα έχουμε πλήρως απεξαρτηθεί από την καύση λιγνίτη. Προσταθούμε ταυτόχρονα στις επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και στην ηλεκτροκίνηση. Παράλληλα όμως, και θέλω να το τονίσω αυτό, γινόμαστε και κόμβος μεταφοράς καθαρής ενέργειας στη Μεσόγειο. Σε αυτήν την κατεύθυνση εξάλλου κινείται και η διπλωματία της ενέργειας, την οποία ήδη δρομολογεί η Ελλάδα, όπως ενδεικτικά η πρόσφατη συμφωνία με την Αίγυπτο για την ηλεκτρική διασύνδεση, μέσω της οποίας θα μεταφέρεται καθαρό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής στην Ελλάδα και από εκεί στην Ευρώπη. Αλλά η θέση της Ελλάδος ως ενεργειακού κόμβου αφορά όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον. Στις συζητήσεις που είχαμε, παραδείγματος χάρη, με τη Σαουδική Αραβία, η Ελλάδα μπορεί να καταστεί κόμβος εισόδου πράσινου υδρογόνου που θα παράγεται στη Μέση Ανατολή και μέσω της Ελλάδας θα εισάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Γίνεται έτσι σαφές πως το παγκόσμιο ενεργειακό περιβάλλον, εκτός από μία αναπτυξιακή πρόκληση, είναι και πεδίο αναβάθμισης
της γεωστρατηγικής και διεθνούς θέσης της χώρας μας. Η πράσινη πολιτική για την οποία θα συζητήσουμε σήμερα, ωστόσο, αφορά και την καθημερινότητα. Αυτή θα γίνει καλύτερη, διότι στα πλαίσια του κλιματικού νόμου αναλαμβάνουμε ορισμένες πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Παραδείγματος χάρη, από το 2023 σε όλα τα νέα σπίτια που θα κατασκευάζονται θα απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου εκεί που υπάρχει επαρκές δίκτυο φυσικού αερίου. Από το 2025 όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αλλά και το 1/3 των ενοικιαζόμενων οχημάτων θα πρέπει να είναι ή ηλεκτρικά ή οχήματα μηδενικών εκπομπών ρήπων. Και από το 2030 θα απαγορεύεται η πώληση νέων γιοταχή με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ξέρω ότι η στόχη αυτή είναι φιλόδοξη, είναι όμως αναγκαίη και με το σχέδιο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας μπορούν να γίνουν και ρεαλιστικοί. Είναι άλλωστε πρωτοβουλίες στις οποίες πλέον ανταποκρίνονται όλοι οι Έλληνες και πρώτα και πάνω απ' όλα οι νέοι μας. Το αποδεικνύει εξάλλου η μεγάλη επιτυχία του προγράμματος Εξοικονομώ, όπως και η γρήγορη μετατροπή των νησιών μας σε πράσινες, ενεργειακά αυτόνομες περιοχές. Αύριο θα βρεθώ στη Χάλκη, θα έχω την ευκαιρία να εγκαινιάσω την πρωτοβουλία GR Eco Islands, η οποία θα δείξει ένα υπόδειγμα μετάβασης των μικρών και ύστερα των μεγάλων νησιών μας στην πράσινη εποχή. Κάτι το οποίο σημαίνει όχι απλά καθαρότερο περιβάλλον, αλλά και φθηνότερο ρεύμα για όλους. Αυτή η πράσινη πολιτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί και μία αναπτυξιακή πρόκληση των καιρών. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα θα ολοκληρωθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. 1,350 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία έσπευσαν να προσφέρουν πάρα πολύ σημαντικοί και αξιόπιστοι επενδυτές σε μία εξαιρετικά ενθαρρυντική αποτίμηση, με το δημόσιο να εξακολουθεί να κρατά τον έλεγχο της εταιρείας, με την τιμή της μετοχής σήμερα στα 9 ευρώ, όταν θυμίζω ότι την παραλάβαμε στο 1 ευρώ και τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού στα όρια της χρεοκοπίας. Μια ισχυρή ΔΕΗ μπορεί να στηρίξει τους καταναλωτές στη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα, απορροφώντας ένα μέρος των αυξήσεων των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Θα γίνει ταυτόχρονα όμως και πρωταγωνιστή στην πράσινη μετάβαση και στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Η καθαρή ενέργεια λοιπόν μετατρέπεται σε νέο πεδίο της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Εκεί θα κινητοποιούνται στο εξής δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια, παράγοντας πλούτο και νέα απασχόληση και οι πιο έτοιμες χώρες για την πράσινη μετάβαση θα είναι και οι κερδισμένες του μέλλοντος. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο να συζητήσουμε δύο ακόμα σημαντικές πρωτοβουλίες, την μεταρρύθμιση του ΕΟΠΗ, την οποία θα μας παρουσιάσει ο Υπουργός Υγείας, μια πολύ σημαντική παρέμβαση, την οποία πιστεύω ότι θα τη δει με ανακούφιση και το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς εξορθολογίζει συνολικά το πλαίσιο αγορών υπηρεσιών υγείας. Και μια ακόμα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, την οποία θα μας παρουσιάσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αλλά θέλω να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, γιατί έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωσή της, που αφορά την Εθνική Σχολή Δικαστών, ένα σημαντικό με σημαντική παρέμβαση στον συνολικό εξορθολογισμό της δικαιοσύνης.